Λοιπόν, είμαστε εδώ στο μελισσοκομείο του Παναγιώτη του Κωνσταντάρα. Θα ανοίξουμε αμελής να δούμε πώς είναι η βασική δομή μιας αποικίας. Ο βιολογικός κύκλος της μέλισσας ακολουθεί το βιολογικό κύκλο της φύσης. Όλες αυτές οι μέλισσες είναι κόρες της βασίλισσας. Το μόνο θηλυκό που γεννάει μέσα στην πιψέτη είναι η βασίλισσα. Είναι η βασίλισσα. Και συνήθως η μελισσοκόμη τη λέμε μάνα. Τούτο εδώ είναι ένα τελάρο. Αυτό είναι μέλι λίγο πριν σφραγιστεί. Οι μέλισσες μαζεύουν το νέκταρ, το οποίο το ανακατεύουν με ένζημα που έχουν στον πρόλοβό τους. Το βάζουν μέσα στα κελιά, κατεβάζουν την υγρασία του και σφραγίζεται για να πάμε εμείς να τους το κλέψουμε. Όταν γίνει έτοιμο, δηλαδή καταλάβουν οι μέλισσες ότι έχουν τα σωστά ένζημα, ότι το μέλι έχει τα σωστά ένζημα και τη σωστή υγρασία, τοποθετούν ένα καπακάκι, ένα σφράγισμα από κερί. Δηλαδή εδώ πέρα, το μέλι που βρίσκεται εδώ είναι έτοιμο και έχει μπει ένα τέτοιο από κερί. Αν το ξύσουμε δηλαδή, αυτό εδώ είναι έτοιμο μέλι που μπορούμε να φάμε. Το υπόλοιπο δεν είναι ακόμα. Πάντα καπνίζουμε τις μέλισσες, γιατί ο καπνός ως ένα βαθμό ηρεμεί και δεν τσιμπάνε τόσο. Επίσης, μια συγκεκριμένη κάστα μελισσών είναι οι μέλισσες φρουροί, οι οποίες έχουν τέτοιο να φρουρούν την κυψέλη από εισβολής, μελισσοκόμους κτλ. Οι οποίοι συνήθως κάθονται μπροστά στις όσες τις κυψέλες. Γι' αυτό, όμως, δείτε όλοι οι μελισσοκόμοι πριν ανοίξουν την κυψέλη, ψεκάζουμε προκειμένου να ηρεμήσουν αυτές οι μέλισσες, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά τους είναι να είναι επιθετικές. Και τούτο εδώ το πορτοκαλί που βλέπετε στο κέντρο είναι τα κελιά από τα οποία θα βγουν νέες μέλισσες. Αν το ανοίξουμε δηλαδή, έχει μέσα μία προνύμφη. Οι μέλισσες έχουν ειδικά καλαθάκια στα πόδια τους, όπου κουβαλάνε τη γύρι. Συγκεκριμένα οι μέλισσες μαζεύουν τρία πράγματα: γύρι, μελίτωμα και νέκταρ, το οποίο το κάνουν μέλι, όπως και το μελίτωμα. Η βασίλισσα είναι το μόνο άτομο που μπορεί να γεννήσει γονιμοποιημένα αυγά. Είναι θηλυκή μέλισσα η οποία σε μικρή ηλικία έχει τραφεί με βασιλικό πολιτό. Βγαίνει μία φορά έξω για αυτό που λέμε τέλος πάντων το γαμήλιο ταξίδι. Γονιμοποιείται από 5 έως 20 κυφήνες και όλη της τη ζωή μετά την περνάει μέσα στην κυψέλη. Μια συνέκτρια γύρις εδώ μπορείτε να τη δείτε. Κουβαλάει γύρι από κονιζιά. Επίσης αυτή την εποχή είναι και αγγισμένα τα αγγυρίκια, τα δεντράκια που είναι δίπλα στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που κάνει η μέλισσα είναι αυτό που λέμε επικονίαση. Ουσιαστικά η επικονίαση είναι μεταφορά γύρις από ένα αρσενικό σε ένα θηλυκό όργανο του λουλουδιού. Δηλαδή είναι η δική μας αναπαραγωγή. Η αντίστοιχη στα αυγά είναι η επικονίαση. Σχεδόν στο 80-90% των φρούτων και των λαχανικών των μεσογειακών οικοσυστημάτων η επικονίαση γίνεται από τη μέλισσα. Η διαδικασία επιλογής ενός λουλουδιού από μία μέλισσα είναι μία πολύπλοκη διαδικασία. Επιλέγει πάντα το καλύτερο και ποιοτικά και ποσοτικά. Δεν πάει σε όλα. Αυτή εδώ είναι η βασίλισσα. Είναι η μάνα όλων των μελισσών. Έχει πιο μεγάλη κοιλιά. Όσον αφορά το θώρακα και το κεφάλι, είναι σχεδόν η ίδια με την άλλη, με τις άλλες. Αυτή είναι η πρόπολη. Είναι ένα πολύ καλό φυσικό αντιβιωτικό, το καλύτερο. Ουσιαστικά είναι το δομικό υλικό της κυψέλης, το οποίο όμως παράλληλα καθαρίζει και πολυμένει. Δηλαδή το χρησιμοποιούν οι μέλισσες για να καθαρίζονται και για να χτίζουν. Οι μέλισσες το χρησιμοποιούν επίσης για να μικραίνουν τις εισόδους της φωλιάς τους. Γι' αυτό και το όνομα της πρόπολη, πρώτης πόλης, δηλαδή για να θωρακίζονται. Ας πούμε το καλοκαίρι, το Αύγουστο-Σεπτέμβριο που βγαίνουν οι σφίγγες, οι μεγάλες, οι μπάμπουρες που λέμε στην τοπιολαλιά, οι μέλισσες προσπαθούν να κλείσουν αυτή την τρύπα. Την έχουν περιορίσει πάρα πολύ. Δεν είναι αυτά τα 2-2,5 εκατοστά το φάρδος της. Αφήνουν, τη βάζουν πρόπολη και αφήνουν ίσα ίσα να μπορούν να περάνουν εκείνες και να μην μπορούν να περάσουν οι εχθροί τους, που είναι οι μεγάλες σφίγγες και οι πεταλούδες που κινούνται τη νύχτα. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε την κίνηση σε ένα μελισσοκομείο, το
περίπου το Σεπτέμβριο, θα δείτε ότι με το που σταματάνε να επιτίθενται στα μελίσια οι σφίγγες και πέφτει η νύχτα, ξεκινάνε οι πεταλούδες. Ναι, τις σκοτώνουν οι μέλισσες τις πεταλούδες αυτές, και επειδή δεν μπορούν να τις βγάλουν έξω από την κυψέλη, είναι μεγάλες και βαριές για μια μέλισσα που βλέπετε πώς είναι, τις ταριχεύουν με πρόπολη, ούτως ώστε να μην προκαλέσουν βρωμιά και μόλυνση μέσα στην κυψέλη. Μια κυψέλη είναι τόσο καλά αποστηρωμένη όσο ένα χειρουργείο. Η βασίλισσα έχει μαζί της 5-6 μέλισσες, οι οποίες είναι, η δουλειά τους είναι να καθαρίζουν τη βασίλισσα, να την ταΐζουν, να τις κάνουν μασάζ. Ασχολούνται μόνο με τη βασίλισσα. Και η βασίλισσα μόνο γεννάει. Τίποτα άλλο. Δεν βγαίνει ποτέ από την κυψέλη, παρά μόνο μια φορά τότε που θα γονιμοποιηθεί. Βγαίνει μια φορά από την κυψέλη, γονιμοποιείται πάρα πολύ ψηλά στον ουρανό, όπου πάει και βρίσκει τους κυφήνες, δηλαδή δεν γίνεται, η γονιμοποίηση δεν γίνεται μέσα στην κυψέλη, και μετά γυρνάει πίσω γονιμοποιημένη με τις οθήκες της γεμάτες και ξεκινάει να γεννάει. Μια φορά μόνο γονιμοποιείται. Ο βασιλικός πρωτός είναι το γάλα των μελισσών που λέμε εμείς οι μελισσοκόμοι. Τα στάδια του γόνου είναι το αυγό, που σε 4 μέρες ξεκινάει να γίνεται, την τέταρτη μέρα ξεκινάει να γίνεται σκουλικάκι. Από εκεί κάνα 2 μέρες το ταΐζουν οι μέλισσες με βασιλικό πορτό, μετά με ένα μείγμα μελιού και γύρης, και την ένατη μέρα σφραγίζεται, όπως αυτό εδώ. Όπως αυτό εδώ το κελί που έχει σφραγιστεί. Βλέπετε ότι έχει πιο μεγάλο σκουλικάκι μέσα. Την 21η μέρα βγαίνει ακμαία μέλισσα από εκεί. Βγαίνει μια μέλισσα που πιάνει δουλειά. Τις πρώτες μέρες δουλεύει μέσα στην κυψέλη, σαν καθαρίστρια ή σαν φρουρός, και 10 μέρες πριν πεθάνει, γιατί όλη η ζωή της είναι γύρω στις 40 μέρες, βγαίνει έξω στη βοσκή. Ο βασιλικός πολτός είναι αυτό το μαγικό φαγητό που τρώει μόνο η βασίλισσα, και αντί να ζει 40 μέρες, μπορεί να ζήσει μέχρι και 9 χρόνια. Βέβαια, εμείς δεν την κρατάμε τόσο. Εμείς την κρατάμε στα 2 με 3 χρόνια, γιατί τότε είναι παραγωγική. Μετά γυρνάει και δεν γεννάει τα αυγά που θέλουμε. Μια καλή βασίλισσα την άνοιξη μπορεί να γεννάει κάθε μέρα περίπου 1300 με 1500 αυγά. Φανταστείτε ότι το βάρος αυτών των αυγών είναι περισσότερο από το βάρος της βασίλισσας. Και όλα αυτά που διαφοροποιούν μια βασίλισσα από μια μέλισσα, είναι το μυστικό, είναι στο βασιλικό πολτό. Πόσο ευεργετικός είναι ο βασιλικός πολτός για τον άνθρωπο όταν εκείνος τον καταναλώνει? Υπάρχουν άνθρωποι, να ξεκινήσουμε αντίθετα, που μπορεί να μην ωφεληθούν για το λόγο ότι έχουν κάποια αλλεργία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ναι, είναι κάτι πολύ ευεργετικό, απλά καλά είναι ο κάποιος, δηλαδή, που έχει κάποια πάθηση σοβαρή, καρκίνο ή οτιδήποτε, να συμβουλευτεί πρώτα το γιατρό του και μετά να προβεί. Όχι ότι αν πάρει βασιλικό πολτό θα πεθάνει, ας πούμε, αλλά δεν είναι μαγικό φίλτρο. Σας είπα, είναι αυτό που τρώει μόνο η βασίλισσα και ζει χρόνια έναντι της μέλισσας που ζει μήνες. Είναι αυτό που ταΐζουν οι μέλισσες, το ίδιο αυγό που θα γίνει μέλισσα σε 21 μέρες, ταΐζεται αποκλειστικά με βασιλικό πολτό, μεγαλώνουν το κελί και το γεμίζουν βασιλικό πολτό. Και αντί να βγει μέλισσα σε 21 μέρες, βγαίνει σε 16 βασίλισσα. Αν η αποικία δεν είναι γυναικοικανοποιημένη από τη δουλειά της βασίλισσας, γιατί μπορεί να είναι τραυματισμένη, γιατί μπορεί να έχει κάποιο γενετικό πρόβλημα, γιατί μπορεί να είναι γριούλα, να είναι 4-5 χρονών και να μην γεννάει πια αποδοτικά, οι μέλισσες μπορούν να την αντικαταστήσουν μόνες τους, και χωρίς να θέλουν να κάνουν απαραίτητα σμηνουργία. Αυτά συνήθως βέβαια διαλέγουν και την άνοιξη να το κάνουν, που υπάρχει αφθονία τροφής. Η βασίλισσα εκρίνει κάποιες φερομόνες μέσα στην κυψέλη. Μια από αυτές τις φερομόνες δεν επιτρέπει στο μελίσι να κάνει βασιλικά κελιά και δεν επιτρέπει σε άλλες μέλισσες να γεννάνε, γιατί σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κάποιες μέλισσες γεννάνε, βέβαια δεν μπορούν να κάνουν γονιμοποιημένα αυγά, και αυτά τα αυγά βγάζουν μόνο κυφήνες και όχι μέλισσες.
Εγώ ασχολούμαι από το 25 μου γύρω στα 15 χρόνια. Είμαι πρώτου βαθμού μελισσοκόμος. Έχω ξεκινήσει δηλαδή από το 0. Είμαστε εδώ πέρα με τον Στρατή και τον Γιώργο και στηρίζουμε το συνεταιρισμό μας. Για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τη μελισσοκομεία, ο συνεταιρισμός και το κέντρο είναι σημείο αναφοράς. Εδώ θα βρει στήριξη, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να κατευθύνει σε πολλά πράγματα και είναι ένα μέρος όπου θα μπορεί να ξεκινήσει κάτι στη μελισσοκομεία. Ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός Λέσβου εδρεύει στα Λιφαντά με την Τινής. Έχει αυτή τη στιγμή περίπου 100 μέλη. Ο βασικός μας ρόλος είναι να προστατέψουμε τον παραγωγό. Ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός προσφέρει μία επιλογή στον παραγωγό να μπορεί να πουλήσει το προϊόν του σε πολύ καλή τιμή. Στο μελισσοκομικό συνεταιρισμό συστεγάζεται και το Κέντρο Μελισσοκομείας Βορείου Αιγαίου. Το Κέντρο Μελισσοκομείας προσφέρει υπηρεσίες στους μελισσοκόμους όλου του Βορείου Αιγαίου σε τεχνικά θέματα και ο βασικός του ρόλος είναι η υλοποίηση μελισσοκομικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα που διαχειριζόμαστε είναι αντικατάσταση κυψελών, μετακινήσεις κυψελών. Επίσης, έχει τη δυνατότητα ο μελισσοκόμος να φέρει κερί, μελισσοκερί, το οποίο έχουμε μηχανήματα τα οποία φτιάχνουμε φύλλα κερίθρας, τα οποία παραλαμβάνει. Το 2000 ο συνεταιρισμός αξιοποίησε ένα πρόγραμμα Leader και έφτιαξε τις εγκαταστάσεις, τις εξυγχρόνισε. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια έχει διατηρήσει ένα πολύ καλό προϊόν, αξιόπιστο, το οποίο στην αγορά αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ καλό όνομα. Στο μελισσοκομικό συνεταιρισμό, κάποιος μελισσοκόμος μπορεί να βρει ευρεία γκάμα προϊόντων κυψελών, όπως τρίπλο κυψελίδια, πέντο κυψελίδια, το οποίο θα μπορεί να δημιουργήσει παραφιάδες. Τα τελευταία χρόνια η κυψέλη, η πλαστική, κερδίζει έδαφος στους μελισσοκόμους. Προσφέρει καλύτερη θερμομόνωση, που είναι σημαντικό για να μελίσει, και επίσης γλιτώνει το μελισσοκόμο από κόπο, όπως βαψίματα, στοκαρίσματα και τέτοια. Εδώ βλέπουμε ένα τριπλοκυψελίδιο. Το τριπλοκυψελίδιο αποτελεί ένα εργαλείο για το μελισσοκόμο, ώστε να πολλαπλασιάσει τη μελισσοκομική του εκμετάλλευση, να δημιουργήσει παραφιάδες. Κάθε μελισσοκόμος πρέπει κάθε χρόνο να φτιάχνει παραφιάδες, ώστε να ανανεώνεται το μελισσοκομικό του κεφάλαιο. Εδώ βλέπουμε μελιτοξαγωγής. Η συγκεκριμένη είναι χειροκίνητη μικρή μελιτοξαγωγής. Στο συνεταιρισμό όμως φέρνουμε και ηλεκτρικούς, αυτόματους, μεγάλης χωρητικότητας. Τι κάνουν ακριβώς αυτά τα εργαλεία? Με αυτό το εργαλείο ο μελισσοκόμος εξάγει το μέλι από την κυρίθρα. Εδώ βλέπουμε έναν μελιτοξαγωγέα αυτόματο ηλεκτρικό 10 θέσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η μελισσοκομική εκμετάλλευση ενός μελισσοκόμου, τόσο μεγαλύτερες είναι και απαιτήσεις σε μελιτοξαγωγέα. Ανάλογα λοιπόν με την δυναμικότητα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, επιλέγει μελισσοκόμος ανάλογο με την μελιτοξαγωγέα. Επίσης, ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε τροφές, μελισσοτροφές, όπως και τη δυνατότητα σε κάποιον μελισσοκόμο να φτιάξει εδώ σε συνεταιρισμό δική του τροφή. Μια επιχείρηση που στέκεται τώρα τόσα χρόνια. Είναι συνεταιρισμός. Έχουμε ένα προϊόν με γεωγραφική προέλευση. Το μέλι του συνεταιρισμού μας έχει πάρει 2 παγκόσμια βραβεία. Είναι αρκετά δύσκολο επάγγελμα και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να το κάνει από την αρχή. Και σας το λέω εγώ που το έχω κάνει από την αρχή. Και τώρα είναι το βασικό μου επάγγελμα, από αυτό το επάγγελμα ζω. Από την αγροτική δουλειά ζω, τέλος πάντων. Ναι, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις με 5-10 τέτοια κουτιά και να φτάσεις σε ένα σημείο να πεις ότι εγώ από εδώ παίρνω ένα μεροκάματο και ζω την οικογένειά μου. Έχουμε και μια άλλη ομάδα μελισσών που είναι ανιχνεύτριες. Αυτές τι κάνουν? Αυτές με το που θα βγει το σμήνος θα ξεκινήσουν να ψάχνουν για μια καλή φωλιά. Επίσης αυτές ψάχνουν για πηγή τροφής.
Δηλαδή δεν βγαίνουν όλες οι μέλισσες να ψάξουν για τροφή, βγαίνουν πρώτα οι ανιχνεύτριες, οι οποίες εντοπίζουν την τροφή και αν βρούνε κάποια πηγή τροφής, επιστρέφουν στη φωλιά, στην αποικία, στην κυψέλη δηλαδή, και με ένα χορό που κάνουν, μπορούν να ξεσηκώσουν τις άλλες μέλισσες και ανάλογα με το χορό τους δηλώνουν πόση τροφή υπάρχει, δηλαδή σε τι ποσότητα υπάρχει τροφή και σε τι απόσταση και σε τι προσανατολισμό. Αυτές οι φερομόνες διαχέονται σε όλο το μέλισσο. Όταν οι μέλισσες κόψουν τη βασίλισσα ή όταν εγώ μπορεί και εγώ να τη σκοτώσω με κάποιο λάθος χειρισμό, γιατί θα τη δω, είδατε πόσο μικρή είναι και είναι ένας, αυτό που λένε, ψηλή στάχυρα. Αμέσως μετά από 3 ώρες έως ένα 24ωρο ανάλογα με τον πληθυσμό του μελισσιού και το μέγεθος, οι μέλισσες θα νιώσουν ορφάνια, θα καταλάβουν ότι δεν έχουν βασίλισσα και αμέσως θα ξεκινήσουν διαδικασίες για να φτιάξουν μια καινούρια. Πώς θα φτιάξουν μια καινούρια? Θα πάρουν ένα σκουλικάκι που προορίζεται για μέλισσα, θα το ταΐσουν μόνο με βασιλικό πολτό, θα μεγαλώσουν το κελί στο οποίο είναι μέσα και θα το φορτώσουν βασιλικό πολτό. Και αυτό το σκουλικάκι, αντί να βγει την 21η μέρα από τότε που το γέννησε η βασίλισσα εργάτρια μέλισσα, θα βγει τη 16η βασίλισσα. Μια ακμαία βασίλισσα, η οποία σε καμιά εβδομάδα θα πετάξει και θα βγει από την κυψέλη για να γονιμοποιηθεί, θα επιστρέψει, αν όλα πάνε καλά και δεν τη φάει κανένα χελιδόνι, γιατί συμβαίνει και αυτό, και πάλι σε καμιά εβδομάδα, ανάλογα και με τις συνθήκες που επικρατούν απ' έξω, θα ξεκινήσει να γεννάει μέσα στην κυψέλη. Στον κόσμο υπάρχουν πάνω από 300 είδη μελιού. Εδώ έχουμε 4, άντε να πούμε 5 είδη μελιών. Είναι το ανθόμελο το ανοιξιάτικο, που είναι από διάφορα αγριολουλούδα. Είναι το μέλι που κυρίως εμπορεύεται ο συνεταιρισμός μας, γιατί είναι πιο μυρωδάτο, το οποίο δεν το λέμε εμείς θυμαρίσιο, λόγω ότι για να νόμιμα να πει κάποιος ένα μέλι θυμαρίσιο, πρέπει να έχει τουλάχιστον 18% γυρεόκοκκους θυμαριού στην ανάλυσή του. Εμείς το λέμε μέλι γενικής ανθοφορίας. Έχει θυμάρι, γιατί σε πολλά σημεία του νησιού υπάρχουν θυμάρια. Από εκεί και πέρα έχουμε τη ρίγανη, έχουμε και τη λιγαριά. Ένα πολύ σημαντικό μελισσοκομικό φυτό της Λέσβου είναι η λιγαριά. Όλα αυτά που σας είπα είναι αρωματικά φυτά. Έχουμε και την άγρια λεβάντα. Στην τοπιολαλιά το λέμε αβαγιανό. Και αυτό μας προσφέρει ένα εξαιρετικής ποιότητας αρωματικό μέλι. Από εκεί και πέρα έχουμε 2 μονοανθικά μέλια, τα οποία είναι το μέλι καστανιάς και το μέλι ερίκης. Το μέλι καστανιάς το συλλέγουμε όταν πάμε τα μελίσια μας στον Καστανιώνα της Αγιάσος, τον περίφημο και τεράστιο Καστανιώνα της Αγιάσου. Είναι ένα μέλι που έχει υπόπικρη γεύση. Και έχουμε και το μέλι ερίκης, το οποίο ναι, είναι μοναδικό, θα έλεγα, το μέλι ερίκης του νησιού μας. Γιατί στο νησί μας, καλός ή κακός, δεν ευδοκιμεί το μέλι πεύκου. Δεν μπορούμε εύκολα να πάρουμε μέλι πεύκου. Ενώ στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας που έχει πευκοδάση, στα οποία οι μελισσοκόμοι πάνε τα μελίσια τους, έχει και την ερίκη, τα ρίκια που λέμε εμείς. Και αυτά ανθίζουν περίπου την ίδια εποχή. Οπότε τα μαζεύουν σχεδόν μαζί τα μελίσια και τα βάζουν μαζί. Οπότε αν πάρεις ένα μέλι ερίκης από ένα άλλο μέρος της Ελλάδας, δεν είναι μόνο μέλι ερίκης, όχι ότι δεν είναι μέλι, προς Θεού. Από εκεί και πέρα αυτό, δηλαδή εμείς όταν βγάζουμε μέλι ερίκης, είναι μέλι ερίκης. Είναι μόνο ερίκη. Αλλά τα προβλήματα των μελισσοκόμων δεν είναι οικονομικά, είναι κυρίως στις κλιματικές αλλαγές. Εδώ έχουμε ένα μικροκλίμα, ξηρικό μικροκλίμα εδώ στη Μυτιλίνη. Μέχρι τώρα είχαμε πει το νερό νεράκι, τα μελισσάκια μας ακόμα περισσότερο. Φέτος πάλι είχαμε και πολύ δυνατούς καύσονες και ξεροβόρια. Γενικά έχουμε ένα ξηρό κλίμα εδώ πέρα, παρόλο που έχουμε πάρα πολλά μελισσοκομικά φυτά. Σχεδόν όλα τα μελισσοκομικά φυτά της Ελλάδος τα έχουμε εδώ πέρα. Πρέπει να συνάδουν κάποιοι παράγοντες, όπως ας πούμε η υγρασία στο έδαφος.
πρέπει το μελίσι να είναι σε, να είναι σε φάση, σε θέση, όταν, όταν πέσει πάνω στην ανθοφορία, να έχει τον πληθυσμό τον απαραίτητο για να την εκμεταλλευτεί. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, όταν εμείς έχουμε να πάμε, ας πούμε, στην Ερίκη τώρα, που αφού έβρεξε τώρα θα ανθίσει σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα θα είναι σχεδόν χειμώνας. Τα μελίσια περάσαν πολύ άσχημα για να φτιάξουν πληθυσμό να πάνε στην Ερίκη και να την εκμεταλλευτούν. Οπότε, εμείς πάμε εκεί σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά ζήτημα να πάρουμε μια φορά στα 4 χρόνια μέλι. Δηλαδή, είναι μια δουλειά που είναι ζαριά. Δεν μπορείς να προβλέψεις τον καιρό. Και δεν είναι μόνο ο καιρός, είναι πολλοί παράγοντες, συνάδουν πολλοί παράγοντες για να πετύχει στο τέλος μια παραγωγή. Όλα τα μέλια του τόπου μας, της Ελλάδας μας, είναι μοναδικά, γιατί η Ελλάδα μας είναι μοναδική. Πώς να το κάνουμε.